Χάος στις μεταφορές έχει προκαλέσει η διήμερη απεργία των μηχανοδηγών στη Γερμανία. Εκατοντάδες δρομολόγια εμπορικών και επιβατικών σειρμών έχουν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία εκατομμυρίων επιβατών. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών έως 5% και μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας. Από τη μία πλευρά τους κατανοώ όταν ζητούν περισσότερα χρήματα, δηλώνει ένας επιβάτης. Αλλά για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα για διακοπές, η κατάσταση είναι ενοχλητική. Παραλίγο να χάσω την πτήση μου. Εκπρόσωπος των γερμανικών σιδηροδρόμων κατηγορεί το Συνδικάτο των Μηχανοδηγών για το αδιέξοδο και υπογραμμίζει το υψηλό κόστος της απεργίας. Κάθε ημέρα απεργίας κοστίζει στην Deutsche Bank ως 10 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημιά στην εικόνα μας είναι μεγάλη. Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Deutsche Bank εξυπηρετεί καθημερινά 5,5 εκατομμύρια επιβάτες. Παράλληλα, περίπου το 1/5 των γερμανικών φορτίων μεταφέρεται με αμαξοστοιχίες.